μέσω αυτής της εκδηλώσεως ότι υπάρχει πράγματι μια ανάγκη στο γεροκομείο, το οποίο προσφέρει πολλά, σήμερα προσφέρει πολλά το γεροκομείο. Να σκεφτείτε ότι το 2011 που το παρέλαβα και ήμουν πρόεδρος, είχαμε 30 τροφίμους και σήμερα έχουμε 94. Είχαμε 14 υπαλλήλους και σήμερα έχουμε 9 υπαλλήλους, με το διευθυντή να είναι συγχρόνος νοσοκόμος και διευθυντής, με το μισθό του νοσοκόμου. Αυτά όλα δείχνουν ότι υπάρχει μια μεγάλη οικονομική στενότητα σε σχέση με το έργο που προσφέρεται, και αυτό εκεί θέλω να μείνω, στο ότι η πρωτοβουλία του Δήμου και των όσων έχουν συμμετάσχει στην πρωτοβουλία αυτή είναι σημαντική από πλευράς ότι γίνεται γνωστό το πρόβλημα του γεροκομείου, για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι το γεροκομείο πρέπει να μείνει και να παραδοθεί στην επόμενη γενιά, διότι σίγουρα έχουμε ανάγκη. Αντί κάποιοι να πηγαίνουν να παίρνουν αλλοδαπές γυναίκες με τα όσα χρήματα και στην ουσία να ξοδεύουν όλο το εισόδημά τους, τουλάχιστον να έχουν ένα γεροκομείο ακμαίο που να μπορεί να προσφέρει φαγητό, ιατρικές υπηρεσίες, φαρμακευτικές υπηρεσίες και τα πάντα γενικώς με ένα μικρό ποσό, δεδομένου το γεροκομείο συνήθως. Δεδομένου ότι πληρώνουν μόνο όσοι έχουν χρήματα, όσοι δεν έχουν δεν πληρώνουν τίποτα, αλλά και αυτοί που έχουν σύνταξη, παίρνει το γεροκομείο ένα μέρος συντάξεως, και συμβολικά θα πω ότι στην περίπτωση των 350 ευρώ περίπου συντάξεως του ΟΓΑ, το γεροκομείο παίρνει περίπου 230-250 για να μένει ένας χαρτζηλίκι και στους ηλικιωμένους. Όλα αυτά δείχνουν, ας πούμε, μια προσπάθεια που πρέπει να υπάρχει από την κοινωνία της Χίου για να στηριχθεί το γεροκομείο.